Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η σημερινή συνεδρίαση έχει μια ιστορική σημασία. Θα μπορούσα να σπαταλήσω χρόνο για να απαντήσω στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φρονώ ότι δεν έχει νόημα να το κάνω. Και δεν έχει νόημα να το κάνω διότι είναι ιστορικό το διακύβευμα. Και τούτη την ώρα δεν έχει κανένα νόημα μια μικροκομματική αντιπαράθεση. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην γνωρίζει τι πράξατε, τι αφήσατε, πώς δραπετεύσατε. Ενώ αν συνεχίζατε θα μας φέρνατε όχι 8 αλλά 16 δις με βάση τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία είχαν ορίσει οι εταίροι, οι δανειστές, στο 3 και στο 4,5%. Δεν έχει όμως νόημα αυτό. Κανένα νόημα. Τούτη την ώρα είμαστε αντιμέτωποι με την ιστορία. Τούτη την ώρα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να πούμε λόγια σταράτα και ειλικρινή. Τι νόημα έχει μία ακόμα αντιπαράθεση κοινοβουλευτική και μάλιστα με τα μεσονύχτια με δική σας ευθύνη, που δεν θέλατε να είναι παρούσα η Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η σημερινή ημέρα πράγματι θα μείνει στην ιστορία με μελανά χρώματα, στην κοινή ευρωπαϊκή μας ιστορία με μελανά χρώματα, όχι μόνο γιατί κάποιοι αποφάσισαν έξω και πέρα από κάθε θεσμική διαδικασία, έξω και πέρα από τους κοινούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνθήκων της, να συνεδριάσουν στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης αποκλείοντας έναν ισότιμο εταίρο. Και αυτό δεν είναι στοιχείο για το οποίο κάποιος μπορεί να επιχαίρει. Η χώρα μας είναι. Και κάποιοι αποκλείουν τη χώρα μας από μια διαδικασία χωρίς να έχουν δικαίωμα. Θα μείνει όμως με μελανά γράμματα. Θα μείνει με μελανά γράμματα στην ευρωπαϊκή ιστορία ως μια μέρα όπου σε ένα ευρωπαϊκό συμβούλιο σε αυτών των Υπουργών Οικονομικών αμφισβητήθηκε το δικαίωμα ενός κυρίαρχου λαού να αποφασίσει δημοκρατικά για το μέλλον του. Σήμερα οι Υπουργοί των Οικονομικών, με την εξαίρεση βέβαια αρκετών που τοποθετήθηκαν διαφορετικά, αλλά στην ουσία τι μας είπαν? Μας είπαν ότι δεν επιτρέπουν στη δημοκρατία να αναπνεύσει. Και η απάντηση του ελληνικού λαού σε αυτή την επιλογή πρέπει να είναι πάνδυμη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν θα ζητήσουμε στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία την άδεια από τον κύριο Σόιμπλε και τον κύριο Ντάιζεμπλουμ για να δώσουμε το λόγο στον ελληνικό λαό. Δεν θα ζητήσουμε την άδεια από τον κύριο Σόιμπλε και τον κύριο Ντάιζεμπλουμ για να προφυλάξουμε, να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε. Το δημοψήφισμα για να αποφασίσει κυρίαρχα ο ελληνικός λαός για το μέλλον του την επόμενη Κυριακή θα γίνει κανονικά, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν οι εταίροι μας. Και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει κυρίαρχα. Και όλοι μας θα σεβαστούμε την επιμηγορία του, όποια και αν είναι αυτή. Γιατί έχουμε υποχρέωση πάνω απ' όλα να υπερασπιστούμε το Ελληνικό Σύνταγμα, τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Έχουμε ιερή υποχρέωση απέναντι στους αγώνες και θυσίες του ελληνικού λαού. Θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, θα υπερασπιστούμε τη λαϊκή κυριαρχία, αλλά θα υπερασπιστούμε ταυτόχρονα και τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει μια μακρά παράδοση δημοκρατίας.
Δεν την αίσθησε αυτή την παράδοση ούτε το Eurogroup, ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που ήρθε στην Ευρώπη από ό,τι φαίνεται για να διχάσει την Ευρώπη. Αυτή την παράδοση την αίσθησαν οι μεγάλοι ευρωπαϊστές ηγέτες, ο Αντενάουερ, ο Χέλμουντ Σμιτ, ο Βίλι Μπραντ, ο Μιτεράν, ο Σπινέλι, ο Μπερλιγκουέρ. Αυτή την παράδοση την έκτισαν οι λαοί με τους αγώνες τους. Αυτή η παράδοση αποτελεί το αδιαφυσβήτητο δημοκρατικό κεκτημένο της Ευρώπης. Η έκφραση της βούλησης των λαών με δημοψηφίσματα δεν είναι κάτι καινούριο στην Ευρώπη. Για τη συνθήκη του Μάστριχτ, για τη Λισαβόνα, για το Ευρωσύνταγμα είναι δημοψηφίσματα σε πολλές χώρες, σε αρκετές χώρες. Γιατί λοιπόν τόση αντίδραση? Είπε κανείς στους Γάλλους πολίτες όταν αποφάσιζαν για το πιο θεμελιώδες για την Ένωση ζήτημα. Τι πιο θεμελιώδες από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα? Και το απέρριψαν. Είπε κανείς στους Γάλλους πολίτες ότι αυτό δεν επιτρέπεται? Τους υπέδειξε κανείς ποιο ερώτημα θα βάλουν? Τους υπέδειξε κανείς, τους είπε κανείς ότι αν ψηφίσουν όχι στο Ευρωσύνταγμα ουσιαστικά ψηφίζουν την αποχώρησή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί λοιπόν σήμερα κάποιοι φοβούνται τόσο πολύ την ετιμιγορία του ελληνικού λαού και γιατί εκβιάζουν τόσο πολύ? Μόνο που ας αναλογιστούν. Καμιά φορά οι εκβιασμοί έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι νομίζουν ότι το θέμα της Ελλάδας είναι ένα παιχνίδι. Η αξιοπρέπεια ενός λαού όμως δεν είναι παιχνίδι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ενός λαού λαιλατημένου 5 χρόνια τώρα από άδικα και βάναυσα προγράμματα λιτότητας. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, 3 εκατομμύρια φτωχοί, χιλιάδες λουκέτα, ανεργία, νέοι που φεύγουν μαζικά έξω από τη χώρα. Δεν έγιναν αυτά τους τελευταίους 5 μήνες. Τους 5 μήνες της πραγματικής διαπραγμάτευσης. Αυτά έγιναν τα 5 χρόνια του μνημονίου, της σκληρής λιτότητας. Μια τραγωδία που πρέπει επιτέλους να τελειώνει. Αυτό το παιχνίδι τελείωσε με την ετιμιγορία του ελληνικού λαού στις 25 του Γενάρη και αυτό το παιχνίδι θα τελειώσει οριστικά με τη νέα ετιμιγορία του ελληνικού λαού την επόμενη Κυριακή. Ας έχουμε όμως επίγνωση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κουρνιακτός, οι αντιδράσεις, ο εκβιασμός, τόσο μεγαλύτερο είναι και το πρόβλημα που δεν μπορεί να κρυφτεί και από την άλλη πλευρά. Λογαριάζουν ίσως ότι με απειλές, εκβιασμούς, με προσπάθεια δημιουργίας πανικού, θα λυγίσουν τη βούληση ενός λαού που ζητά να ζήσει με αξιοπρέπεια. Κάνουν μεγάλο λάθος. Η Ελλάδα δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Γιατί ο λαός της θέλει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Πόσο άραγε κοστολογείται η αξιοπρέπεια ενός λαού από τους οίκους αξιολόγησης, πόσο την αποτιμούν? Πόσο κοστολογείται η αξιοπρέπεια ενός λαού στα χρηματιστήρια, με πόσες δόσεις δανειακές για να ξεπληρώσουμε δάνεια και χρέη δυσβάσταχτα και αβίωτα μπορεί να ανταλλάξει κανείς αυτή την αξία? Χθες μας εκβιάζανε με τη ρευστότητα, σήμερα μας εκβιάζουν με τις τράπεζες, με τον φόβο, με τον πανικό, με την κινδυνολογία. Κάποια στιγμή όμως και οι εκβιασμοί στερεύουν. Θέλω σήμερα να θυμηθώ μια σπουδαία φράση ενός πολιτικού άντρα την εποχή του New Deal στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε πει: «Ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος».
Το μόνο που έχει να φοβηθεί σήμερα ο ελληνικός λαός, μετά από τόσο χρόνια λαιλασίας, είναι ο ίδιος ο φόβος. Και το λέω αυτό διότι από χθες το βράδυ ξεκίνησε μια απίστευτη προπαγάνδα φόβου, η οποία θα κλιμακωθεί μέχρι την επόμενη Κυριακή. Ας ξέρουν όμως, επαναλαμβάνω, ότι καμιά φορά η τρομοκρατία, όταν γίνεται τόσο εξόφθαλμα, οδηγεί στα ακριβώς αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Πεισμώνει ο κόσμος. Γιατί οι Έλληνες έχουμε περάσει μεγάλες δυσκολίες οι προηγούμενες γενιές, πολύ μεγαλύτερες από τις σημερινές, στη σύγχρονη ιστορία μας, και οι Έλληνες γνωρίζουν να ψηφούν το φόβο και να αντέχουν. Είμαστε ένας λαός που αγαπάει την ειρήνη. Όταν όμως μας κηρύττουν τον πόλεμο, ξέρουμε να πολεμάμε και ξέρουμε να νικάμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 5 μήνες τώρα από τις πρώτες μέρες της εκλογής μας, δώσαμε μια σκληρή και ειλικρινή μάχη για το λαό και την πατρίδα μας. Για τον τερματισμό της λιτότητας και την αλλαγή πολιτικής μέσα στην Ευρωζώνη. Διαπραγματευτήκαμε με την πλάτη στον τοίχο και σε συνθήκες πρωτοφανούς και εκβιαστικής χρηματοπιστωτικής ασφυξίας, για να υλοποιήσουμε ακριβώς αυτή την εντολή που πήραμε. Παρά τις συνθήκες αυτές, κάθε πολίτης αυτού του τόπου γνωρίζει ότι η Ελλάδα πραγματικά αυτούς τους μήνες και η ελληνική κυβέρνηση έκανε μια ειλικρινή προσπάθεια διαπραγμάτευσης με αποφασιστικότητα, με αξιοπρέπεια. Από την πρώτη μέρα έως και σήμερα μείναμε και παραμένουμε αταλάντευτοι σε αυτή την αρχή του διπλού σεβασμού, όπως, αν θυμάμαι καλά, πρώτος τη διατύπωσε το Φλεβάρι ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, ο Μισελ Σαπέν. Σεβασμό στην ετιμιγορία του ελληνικού λαού από τη μια για αλλαγή, σεβασμός και στους κοινούς κανόνες που μας ενώνουν στην Ευρωζώνη από την άλλη πλευρά. Αυτός ήταν ο βασικός μας προσανατολισμός. Διαπραγματευτήκαμε με ανοιχτά χαρτιά και με διάθεση ειλικρινούς συνεργασίας, με στόχο έναν έντιμο συμβιβασμό, δηλαδή στο να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία με τους εταίρους μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτούς τους μήνες έκανα και προσωπικά ό,τι ήταν δυνατόν σε αυτή την κατεύθυνση. Στο τέλος της ημέρας όμως η αίσθησή μου είναι ότι επικράτησαν δυστυχώς οι ακραίες φωνές μεταξύ των εταίρων και των θεσμών. Όσο και αν υπήρξαν ειλικρινείς προθέσεις, οφείλω να ομολογήσω, ιδίως από την πλευρά Γιουγκέρ, η επιμονή όμως ως προϋπόθεση μάλιστα για συμφωνία, αυτή να εγκριθεί και από το Διεθνές Δομοσμικό Ταμείο, τη στιγμή μάλιστα που όλοι γνωρίζουν ότι το Ταμείο δεν πρόκειται να συνεχίσει, όπως και έχει εδώ και ένα χρόνο σταματήσει εκταμιεύσεις. Από το προηγούμενο καλοκαίρι, το 2014, δεν εκταμιεύει χρήματα για το ελληνικό πρόγραμμα, διότι γνωρίζει ότι δεν υπάρχει υπηρετική σταθερότητα στο χρέος, βιωσιμότητα στο χρέος. Η επιμονή λοιπόν σαν και καλά να είναι και το Ταμείο στην απόφαση. Τη στιγμή μάλιστα που σε όλους είναι σχεδόν σαφές ότι δεν θα συνεχίσει εκταμιεύσεις, ήταν μια επιμονή που περιόρισε ασφιχτικά κάθε πιθανότητα ενός έντιμου συμβιβασμού. Θα γνωρίζετε επίσης, φαντάζομαι όλοι σας, ότι σε αυτή την προσπάθεια πράγματι εξαντλήσαμε κάθε όριο παραχωρήσεων, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. Ίσως όμως αυτό κάποιοι να το είδαν ως αδυναμία, ως ευκαιρία όχι για συμβιβασμό, αλλά ως ευκαιρία για
εξάντληση, συρρήκνωση της πολιτικής μας αξιοπιστίας, ως ευκαιρία για εκδίκηση και τιμωρία μιας διαφορετικής φωνής μέσα στην Ευρώπη, με στόχο να παραδειγματιστούν και οι άλλοι λαοί, να μην σηκώσουν κεφάλι, να δημιουργήσουν ένα τελεσμένο, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια, δεν υπάρχει χαραμάδα προσδοκίας και ελπίδας για αλλαγή μέσα σε αυτήν την Ευρώπη, στην Ευρωζώνη των σκληρών συντηρητικών που επικρατούν. Θα θυμάστε ίσως ότι ακόμη και την τελευταία στιγμή σε μια προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία καταθέσαμε ισοδύναμα μέτρα στις υπερβολικά υψηλές απαιτήσεις των δανειστών, υψηλά δημοσιονομικά, υψηλά υπερβολικές απαιτήσεις σε σχέση με τη δική μας εκτίμηση για το δημοσιονομικό κενό, το υπάρχον, για το 15 και το 16. Με τη διαφορά όμως ότι επιλέξαμε τα βάρη να κατανεμηθούν με το κριτήριο της δικαιοσύνης σε αυτούς που αντέχουν να τα σηκώσουν και όχι σε αυτούς που έχουν σηκώσει 5 χρόνια τώρα όλα τα βάρη και δεν αντέχουν άλλο. Την κρίσιμη ώρα όμως, με επιμονή κυρίως του Ταμείου, ζήτησαν να αφαιρέσουμε ή να μετριάσουμε τις προτάσεις μας για τη φορολόγηση του πλούτου. Την επιβολή έκτακτης εισφοράς ζήτησαν να την απαλείψουμε στα κέρδη των επιχειρήσεων πάνω από 500.000 ευρώ. Την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης νομικών προσώπων κατά 3%, καθώς και την πρόταση για επαναφορά των εργοδοτικών εισφορών στο προηγούμενο επίπεδο πριν από 1,5 χρόνο, στο 2,9%. Και μας ζήτησαν στο όνομα των μη ηφαισιακών μέτρων, ακούστε ποιοι, αυτοί που επισήμως παραδέχτηκαν πριν από λίγα χρόνια ότι κάναν λάθος πολλαπλασιαστές της ύφεσης, που έχουν καταδικάσει μια οικονομία σε ύφεση 5 χρόνια τώρα, στο όνομα των μη ηφαισιακών μέτρων. Αν ρίξουμε τα βάρη, λέει, στους πλουσιότερους, θα έχουμε ηφαισιακά μέτρα. Αν τα ρίξουμε στις συντάξεις και στους μισθούς, δεν θα έχουμε ηφαισιακά μέτρα. Αν αυξήσουμε το ΦΠΑ, δεν θα έχουμε ηφαισιακά μέτρα. Στο όνομα λοιπόν αυτής της ιδεολειψίας τους, μας ρίτησαν να ξαναφορτώσουμε τα βάρη στους συνταξιούχους, να κόψουμε συντάξεις, ακόμα και το επίδομα για τις πιο χαμηλές συντάξεις. Παράλληλα μας κατέστησαν σαφές ότι δεν τους ενδιαφέρουν τα πρόσθετα έσοδα από τον έλεγχο του παράνομου πλούτου και ότι δεν πρόκειται να τα υπολογίσουν στα μακροοικονομικά του σενάρια. Μας ζήτησαν επίσης να αυτοεξαιρεθούμε από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων που κατοχυρώνει το άρθρο 28 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατηρήσουμε τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα στο σημερινό επίπεδο της φτώχειας. Μας ζήτησαν την νομοθέτηση των ομαδικών απολύσεων και του εργοδοτικού lockout, όταν η ίδια η Τρόικα είχε συμφωνήσει στην εξαίρεσή τους από τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού το 2013. Και ενώ είχαμε συμφωνήσει να ξεκινήσουμε τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος τον ερχόμενο Οκτώβριο, απέτησαν να προηγηθούν η μείωση των κύριων και των επιβολικών συντάξεων, ώστε να προκαταλάβουν το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης. Απέτησαν επίσης την εκτόξευση του ΦΠΑ στον τουρισμό, δηλαδή στα ξενοδοχεία και την εστίαση, από το 6,5% στο 23%. Και με αυτή την επιμονή τους, οι ίδιοι προκαλούν ένα εύλογο ερώτημα. Άρωγε, για ποιον δουλεύουν? Ποια συμφέροντα εξυπηρετούν? Ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούν αυτοί που θέλουν να οδηγήσουν σε ξαφνικό θάνατο το πιο ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας διεθνώς, στον τουρισμό? Άκουσα ένα εύλογο σχόλιο. Αντί να αυξήσουν
17 μονάδες το ΦΠΑ στον τουρισμό, ας βγάλουν μια ταξιδιωτική οδηγία να μην έρχονται τουρίστες στη χώρα μας. Τέλος, δεν έδωσαν τίποτα πιο συγκεκριμένο για το θέμα του χρέους. Παραμονάχα την ίδια αόριστη υπόσχεση που δώσαν και στις προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι κάποια στιγμή θα το δούμε γι' αυτό. Επιπλέον έδωσαν ένα εξαιρετικά ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης. Ενώ σύμφωνα με την απόφαση της 20ης Φλεβάρη, η ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης στις 30 του Ιούνιου συνεπάγεται αυτόματα την εκταμείευση της τελευταίας δόσης σε εκκρεμότητα ύψους 7,2 δις, με την παράταση της ισχύουσας συμφωνίας ως το Δεκέμβριο του 2015, προσέθεσαν 4 μηνιαίες αξιολογήσεις. Με δύο λόγια μας είπαν, ρευστότητα με το σταγονόμετρο και σκληρή επιτήρηση. Ενώ την ίδια στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα διατηρούσε το δικαίωμα να αποφασίσει μονομερώς τον Οκτώβριο αν θα εκταμείευε ή όχι τις οφειλόμενες από το 14 δόσεις των 3,5 δις. Με άλλα λόγια, δεν μας ζήτησαν να συμφωνήσουμε. Μας ζήτησαν να παραδώσουμε την πολιτική μας αξιοπρέπεια. Μας ζήτησαν να επιτεθούμε για μια ακόμη φορά και εμείς, όπως οι προηγούμενοι, στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Μας ζήτησαν να βάλουμε και εμείς την υπογραφή μας σε ένα ακόμη σκληρό μνημόνιο ύφεσης και αργού θανάτου για την ελληνική οικονομία. Δεν το δεχτήκαμε. Αρνηθήκαμε. Αρνηθήκαμε όχι το συμβιβασμό. Αρνηθήκαμε όχι το συμβιβασμό, αλλά την παράδοση της χώρας μας ως νέας οικονομικής αποικίας σε αλλόδρια συμφέροντα, αλλά και της οικονομίας μας σε μια νέα ηφαισιακή σκοτοδύνη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνω ότι τώρα δεν είναι η ώρα της τήρας μικροκομματικής αντιδικίας. Αν και κατανοώ ότι ίσως προκαλεί έκπληξη η στάση που κρατάμε. Είχατε προεξοφλήσει ότι θα παραδοθούμε. Είχατε και μία αντίφαση στην κριτική που μας κάνατε. Μια λέγατε ότι οδηγούμε τη χώρα στα βράχια, την άλλη όμως εναλλάσσατε την επιχειρηματολογία σας με το γεγονός ότι υπογράφουμε μνημόνια. Μας το λέγατε ξανά και ξανά. Ήταν βέβαιο ότι θα το κάνουμε. Ίσως να υπάρχει και ένας μικρός χρόνος σε κάποιους βαθιά μέσα τους, διότι κάνουμε αυτό που δεν τολμήσατε, αν και θα θέλατε ίσως να κάνετε εσείς, να αντισταθείτε. Όμως τώρα δεν είναι η ώρα της αντιδικίας. Τώρα είναι η ώρα να δημιουργήσουμε συνθήκες ομοψυχίας. Είναι η ώρα της πιο πλατιάς κοινωνικής και πολιτικής συνένεσης για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και του δικαιώματος ενός λαού να απαλλαγεί από την λιτότητα ύστερα από 5 συνεχή χρόνια. Είναι η ώρα που σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου οφείλει πρώτα απ' όλα να διασφαλίσει το δικαίωμα του λαού μας να είναι κύριος των αποφάσεών του, να σφραγίσει ο ίδιος την πορεία της χώρας. Ρωτάνε πολύ εύλογα, οι δανειστές μας δίνουν μια συμφωνία άθλια, πρέπει να την αρνηθούμε. Η επόμενη μέρα ποια θα είναι?
Κάποιοι έχουν προεξοφλήσει ότι είναι μονόδρομος να αποδεχθούμε ό,τι μας ζητήσουν. Υπήρξαν και πολιτικοί αρχηγοί που το είπαν αυτό. Ό,τι και να φέρετε θα το ψηφίσουμε. Ό,τι και να φέρετε θα το υπογράψουμε. Και άλλοι που δεν χρειάζεται να το πούν. Διότι το έκαναν 5 χρόνια τώρα. Όμως η επόμενη μέρα της δημοκρατικής επιλογής και ενός περήφανου όχι στην υποτέλεια, στην αναξιοπρέπεια θα είναι μια μέρα που θα βρει τη χώρα μας με πολύ πιο ενισχυμένη τη διαπραγματευτική της δυνατότητα, αλλά θα είναι ταυτόχρονα και η ώρα της αλήθειας για τους πιστωτές. Θα είναι η ώρα που θα καταλάβουν ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να παραδοθεί. Ότι η Ελλάδα δεν είναι παιχνίδι που τελείωσε. Και η πρόθεσή μας για έναν αληθινά έντιμο συμβιβασμό και για μια πραγματικά βιώσιμη συμφωνία θα παραμένει διαρκώς εκεί, στο τραπέζι. Αλλά στο τραπέζι για μια ειλικρινή διαπραγμάτευση. Όχι στο τραπέζι των εκβιασμών. Και όσο πιο πλατιά η κοινωνική και πολιτική συνένεση του λαού μας, που θα εκφράσει την άποψή του κυρίαρχα, όπως προβλέπουν οι κανόνες της δημοκρατίας, όσο πιο ισχυρή η βούληση του λαού μας, τόσο πιο ισχυρή θα είναι και η θέση της χώρας στο διεθνές γίγνεσθε. Μόνο έτσι υπάρχει δυνατότητα να πετύχουμε μια συμφωνία με ισχυρό πρόσημο για την ανάπτυξη, την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής, αλλά και με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η απόφασή μας να εκφραστεί κυρίαρχα ο ελληνικός λαός, θέλω να αποσαφηνίσω, να ξεκαθαρίσω, δεν αποτελεί απόφαση ρήξης με την Ευρώπη. Είναι μια απόφαση ρήξης με τις πρακτικές που προσβάλλουν την Ευρώπη. Με τις πρακτικές του εκβιασμού και του καταναγκασμού. Είναι, αν θέλετε, μια απόφαση επιστροφής στην Ευρώπη των ιδρυτικών της αξιών. Του σεβασμού στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μια απόφαση επιστροφής στην Ευρώπη των αξιών και της δημοκρατίας. Και είναι και μια απόφαση αξιοπρέπειας απέναντι σε πρακτικές ομού οικονομικού εκβιασμού. Ακούω πολλούς να αναμασάνε, να μεταφέρουν και σε αυτήν εδώ την αίθουσα το επιχείρημα των ακραίων του Βερολίνου. Ότι η Ευρώπη ταυτίζεται με το σκληρά μνημόνια, ότι η Ευρώπη είναι ισοδύναμο με τον διαρκή καταναγκασμό στη λιτότητα, σε μια λιτότητα δίχως μέλλον. Και αναρωτιέμαι, μπορούμε εμείς αυτό να το αποδεχθούμε ως γεγονός? Μπορούμε να μην το αφισβητήσουμε? Έχουμε τεράστια ευθύνη και απέναντι στο λαό μας, αλλά και απέναντι σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Σε αυτούς που είδαν ως μια μεγάλη ελπίδα την πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Ως μια ελπίδα για την αναγκαία αλλαγή και το μετασχηματισμό στην Ευρώπη. Αν δεν το αφισβητήσουμε τώρα αυτό το δόγμα, τότε βάζουμε τα φόπλακα στην ελπίδα. Βάζουμε τα φόπλακα στην ελπίδα για το μετασχηματισμό, για τον αναγκαίο μετασχηματισμό της Ευρώπης. Τελειώνει το όραμα των λαών, αλλά και το όραμα το δικό μας για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. Και αποδεχόμαστε, παραδεχόμαστε ότι έχουμε και θα έχουμε μια Ευρώπη της τιμωρίας, μια Ευρώπη των εκβιασμών, μια Ευρώπη των τελεσυγράφων. Μια ενωμένη Ευρώπη που οι λαοί της δεν θα αγαπούν, αλλά θα παραμένουν από καταναγκασμό και όχι από επιλογή. Ισχύει, συνάδελφοι,
Είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα σταθεί στο ύψος της ιστορίας του. Και θα πει το μεγάλο όχι στο τελεσίγραφο. Και άλλες φορές, όταν έχει δοθεί τελεσίγραφο στον ελληνικό λαό, απάντησε όπως έπρεπε. Όμως θα στείλει και μήνυμα δημοκρατίας και αξιοπρέπειας σε όλη την Ευρώπη. Διότι αυτό το όχι θα είναι ταυτόχρονα και ένα μεγάλο ναι. Ένα μεγάλο ναι στην απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να απορρίψει ένα τελεσίγραφο που προσβάλλει όχι μόνο τον ελληνικό λαό, προσβάλλει τη δημοκρατική παράδοση της Ευρώπης, τις αρχές και τις αξίες του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, τη μεταπολεμική δημοκρατική παράδοση που με τη συνεργασία σοσιαλδημοκρατών και χριστιανοδημοκρατών, όχι της αριστεράς, δεν κυβερνούσε, συνέβαλε στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κράτους, το οποίο ακόμη και μέχρι χθες το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος αποτελούσε παγκόσμιο πρότυπο, αλλά και στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής διαφορετικότητας. Αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες υπερασπιζόμαστε. Τη δημοκρατία, την ισότητα, την αλληλεγγύη, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα κοινωνικά δικαιώματα. Υπερασπιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με το οποιοδήποτε κόστος το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ευρώπης να επιλέγει αυτός τις κυβερνήσεις του, να επιλέγει αυτός τις κρίσιμες στρατηγικές επιλογές για το μέλλον του, να επιλέγει τις κυβερνήσεις του, είτε αυτές είναι αρεστές είτε όχι, στις γραφειοκρατικές ελίτ που σήμερα δυστυχώς κυβερνούν την Ευρώπη και την έχουν οδηγήσει σε αυτά τα διέξοδα. Γι' αυτό τον λόγο ζητώ σήμερα την έγκριση της εθνικής αντιπροσωπείας στη χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος την Κυριακή 5 Ιουλίου, διαβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τον ελληνικό λαό ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα διαψεύσει τις προσδοκίες του, δεν θα σκοτώσει την ελπίδα του. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι και όλες θα σεβαστούν μέσα και έξω από τη χώρα το δημοκρατικό δικαίωμα ενός λαού στις κρίσιμες επιλογές να έχει ευθύνη και να αποφασίζει αυτός. Το λέω αυτό διότι έχω την αίσθηση πως πολλοί θα ήθελαν να κάνουν ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να αποτρέψουν αυτή την επιλογή. Άκουσα μάλιστα να χαρακτηρίζεται ως πραξικόπημα η προσφυγή στη δημοκρατία. Πραξικόπημα η επιλογή της δημοκρατίας. Και άκουσα και πάρα πολλούς να ζητούν από τον ίδιο τον πρόεδρο της δημοκρατίας να παραβιάσει το Σύνταγμα και τον κανονικό της Βουλής, τον κανονισμό της Βουλής. Τι ακριβώς ζητάτε όσοι αναφέρεστε στον πρόεδρο της δημοκρατίας μια επίκληση που αποτελεί και επικίνδυνη πολιτιακά επικίνδυνη επιλογή. Ζητάτε να παραβιάσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής αυτές τις κρίσιμες ώρες? Όλοι αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Και όταν οι ευθύνες είναι βαριές, χρειάζονται ισχυρούς ώμους για να τις σηκώσουν. Χρειάζεται θάρρος, χρειάζεται τόλμη, χρειάζεται αρετή, χρειάζεται πατριωτισμός. Και σας διαβεβαιώνω ότι όλα τα παραπάνω τα διαθέτει ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός και της καθεμιάς μας, όλοι μας θα κληθούμε
Πρώτα απ' όλα να δώσουμε τη μάχη της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας και της ελπίδας. Και δεσμευόμαστε ότι από τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, με τη δύναμη της λαϊκής ετοιμιγορίας, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Και βεβαίως, ίσως αυτό δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, είναι απόλυτη δέσμευση απέναντι στη δημοκρατία για όλους μας ότι θα γίνει σεβαστό το αποτέλεσμα της επιλογής της δημοκρατικής του λαού μας, όποιο και αν είναι αυτό. Θέλω όμως να επαναλάβω κάτι. Κάθε απόπειρα να μετατραπεί το δημοψήφισμα αυτό από δημοψήφισμα απόρριψης του νέου μνημονίου σε δημοψήφισμα για το νόμισμα της χώρας υπονομεύει την ίδια τη δημοκρατική διαδικασία και αποκαλύπτει τις κρυφές και μύχιες επιδιώξεις των υποστηριχτών του μνημονίου. Αυτή είναι η επιλογή των πιο ακραίων συντηρητικών και μνημονιακών δυνάμεων, κυρίως έξω από τη χώρα, αλλά και όσων παπαγαλίζουν τις απόψεις τους μέσα στη χώρα. Και θέλω να επαναλάβω ότι δεν αποτελεί πρόθεση ούτε επιλογή ούτε της κυβέρνησης ούτε του ελληνικού λαού να ταυτίσουν το μνημόνιο σώνει και καλά με την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε επισκέπτης ούτε φιλοξενούμενος στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Είμαστε ίσοι μεταξύ ίσων. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα, ούτε καν θεσμικά, με βάση τις ευρωπαϊκές συνθήκες που όλοι συνυπογράψαμε, να μας δείξει την πόρτα της εξόδου από το κοινό μας σπίτι. Αυτό το δικαίωμα δεν σκοπεύουμε να το παραχωρήσουμε σε κανέναν και για κανένα λόγο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η πολιτική αλλαγή και η λαϊκή εντολή της 25ης του Γενάρη έδωσε πράγματι μία ευκαιρία στην Ευρώπη για αλλαγή πορείας. Ας μην τη διαψεύσουμε. Έδωσε ταυτόχρονα και μία ευκαιρία στην Τρόικα να μετασχηματιστεί, από Τρόικα να γίνουν θεσμοί που θα σέβονται το δημοκρατικό κεκτημένο. Δεν το θέλησαν. Επέλεξαν να παραμείνουν Τρόικα που σκοτώνει τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Η κρίσιμη λοιπόν επιλογή του ελληνικού λαού σήμερα αφορά το μέλλον της Ευρώπης και το μέλλον του λαού μας. Είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός απερίσπαστος από τις απειλές, τους εκβιασμούς, την κινδυνολογία, τις προβοκάτσιες, την άλλη Κυριακή θα επιλέξει με θάρρος, με τόλμη και με αρετή. Όσα ακριβώς ορίζουν τις προϋποθέσεις της ελευθερίας του. Θα αδράξει τη στιγμή της ιστορίας και θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα αξιοπρέπειας σε όλη την Ευρώπη. Ένα ισχυρό μήνυμα αξιοπρέπειας σε όλο τον κόσμο. Τούτες τις ώρες η Ευρώπη ακουμπά στην Ελλάδα. Προσβλέπει στο όχι της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού. Και εμείς έχουμε την ισχυρή ευθύνη να μην διαψεύσουμε αυτές τις ελπίδες. Θα ήθελα τέλος, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να σας πω ότι η κυρίαρχη επιλογή που βαραίνει αφενός μεν την εθνική αντιπροσωπεία σήμερα να επιλέξει τη δημοκρατική διαδικασία, αφετέρου δε τον καθένα και την καθεμιά, τους πολίτες αυτής της χώρας, είναι μια επιλογή να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν έχουμε το δικαίωμα να γυρίσουμε πίσω.
Δεν έχουμε το δικαίωμα να διαψεύσουμε την ελπίδα και τις προσδοκίες του ελληνικού λαού να σταματήσει η χώρα μας να είναι μια αποικία χρέους για τις επόμενες δεκαετίες. Δεν έχουμε το δικαίωμα με τη δική μας επιλογή και τη δική μας υπογραφή να βάλουμε την ταφόπλακα της ίδιας της δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο που εδώ και 2.500 χρόνια η δημοκρατία ζει. Δεν έχουμε το δικαίωμα να δώσουμε τη δυνατότητα σε οργανισμούς τεχνοκρατικούς, σε οργανισμούς που δεν έχουν καμία λογοδοσία, που δεν έχουν εκλεγεί από τους Ευρωπαίους πολίτες, να απαγορεύουν σε έναν κυρίαρχο λαό να είναι κυρίαρχος για τον τόπο του και για το μέλλον του. Η επιλογή βαραίνει τον καθένα και την καθεμιά. Κυρίως όμως είναι μια επιλογή ελπίδας, αξιοπρέπειας και δημοκρατίας. Το χρωστάμε στα παιδιά μας, το χρωστάμε στις επόμενες γενιές, το χρωστάμε στους αγώνες και στις θυσίες του ελληνικού λαού για να είναι αυτή η χώρα κυρίαρχη, αυτός ο λαός ελεύθερος, για να είναι μια χώρα με δημοκρατία, λαϊκή κυριαρχία και περηφάνεια. Σε αυτούς τους περήφανους αγώνες θα δώσουμε λογαριασμό. Λογαριασμό στην ιστορία, λογαριασμό στο μέλλον, λογαριασμό το μέλλον αυτού του λαού που αξίζει να ζει με μια προοπτική, με μια ελπίδα. Να είστε καλά. Yes. Κυρίες, κύριοι.